Μιας και ζητήθηκε από όλους τους υποψήφους βουλευτές και πολύ σωστά από όλες τις πολιτικές δυνάμεις να πάρουν θέση σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις ζωές όλων μας, έτσι. Και όντως πρέπει όλοι να τοποθετηθούν, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλοι οι υποψήφοι και να είναι υπόλογοι και μετά τις εκλογές, γιατί πολλά λέγονται πριν, αλλά έχουμε συνηθίσει αυτά που λέγονται πριν να μην τηρούνται μετά. Λοιπόν, το νερό, όπως είναι και οι σιδηρόδρομοι, όπως είναι και οι υποδομές, όπως είναι και μία σειρά πράγματα, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, είναι δημόσια αγαθά, δεν μπορούν να ξεπουλούνται στον κανένα, στον οποιοδήποτε. Δεν μπορούν να μπαίνουν οι ζωές μας, η ασφάλεια των παιδιών μας, μόνο των ιδίων, των πατεράδων, των παππούδων μας, στο ζύγι του κόστους και του κέρδους, ξεκάθαρα πράγματα. Γι' αυτό και πρέπει να αγωνιστούμε όλοι αυτό που πάει να περάσει τώρα, και μάλιστα στον απόϊχο μιας τέτοιας ανίποτης τραγωδίας, που δεν ήταν βεβαίως μια απλή τραγωδία, ένα απλό ατύχημα, αλλά ένα διαχρονικό και προδιαγεγραμμένο έγκλημα που δρομολογήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις, και την τωρινή και την προηγούμενη και την παραπροηγούμενη. Λοιπόν, δεν μπορούμε να περιμένουμε από κανέναν. Πρέπει εμείς οι ίδιοι προφανώς να μπούμε μπροστά και σε αυτόν τον αγώνα, να ξέρετε, όχι μόνο για τη διατήρηση του νερού ως ένα αγαθό που είναι ένα δημόσιο αγαθό και ο Θεός ξέρει τι μπορεί να συμβεί, έτσι, αν μπει σε χέρι ιδιώτη, αλλά και για τις σχέσεις εργασίας στους ίδιους εργαζομένους, μην τους βάζουμε απ' έξω. Έτσι, το νερό προφανώς είναι κοινό αγαθό, είναι αγαθό για όλους μας, αλλά και οι εργαζόμενοι πρέπει να, πώς το λένε, να δουλεύουν με ανθρώπινες και σωστές συνθήκες εργασίας που αρμόζουν στον 21ο αιώνα. Λοιπόν, σε όλα αυτά θα έχετε το κουκουέ δίπλα σας.